Βρισκόμαστε ξανά εδώ στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Πρόντζας, επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικής και Επενδύσεων της Grand Thornton Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Θα λέγατε να εκπροσωπείτε μια εταιρεία παγκόσμιου ελληνικού. Επομένως, πώς θα βρίσκατε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για την ελληνική οικονομία την επόμενη δεκαετία. Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει? Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση και για το πολύ ωραίο ερώτημα το οποίο θέσατε. Καταρχάς, η χώρα μας βρίσκεται πράγματι σε αυτή τη χρονική στιγμή σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Mm-hmm. Έχει μπροστά της πολλές ευκαιρίες, έχει όμως να αντιμετωπίσει και πολλούς κινδύνους. Ως χώρα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα προκειμένου να γίνουμε πιο ανθεκτικοί και πιο ισχυροί, τόσο σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας όσο και σε επίπεδο παραγωγικότητας. Ως Grand Thornton υποστηρίζουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις, τόσο στα επενδυτικά του σχέδια, όσο και μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποιούν τόσο στον χώρο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, όσο και ευρύτερα στις επιχειρηματικές τους αναδιαρθρώσεις. Και έχουμε διαπιστώσει ότι επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή προχωράνε με σχέδιο, αξιοποιούν πόρους που αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμοι και συγχρόνως έχουν μια ισχυρή ομάδα σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, είναι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με πολύ καλύτερες πιθανότητες και με πολύ καλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας τις προκλήσεις που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν. Αυτές είναι επιχειρήσεις οι οποίες σίγουρα θα πρωταγωνιστήσουν την επόμενη μέρα και είναι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να μεγενθηθούν και να εξελιχθούν. Σε αυτό το σταυροδρόμι, εμείς βρισκόμαστε δίπλα τους, όπως δίπλα είμαστε και στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να αξιοποιήσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές που αυτές τις στιγμές σχεδιάζονται. Να σταθούμε ακριβώς σε αυτό που είπατε. Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν την ελληνική οικονομία, οι ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις? Προφανώς με το βλέμμα στραμμένο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν την επόμενη δεκαετία στην εξωστρέφειά τους. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το είδαμε και μάλιστα στην τελευταία έκθεση που επιμελήθηκε ο κύριος Ντράγκη, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Εκεί πρέπει να επενδύσει η χώρα μας, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί μια δεκαετία κρίσης, μια δεκαετία στην οποία υπήρξε έντονη αποεπένδυση και πλέον είναι ορατός ο χρόνος όπου θα έρθει και θα διαφοροποιηθεί το προφίλ του δημόσιου χρέους, θα αποτεθούν αρκετοί πόροι στην εξυπηρέτησή του. Άρα, σε αυτό το μεσοδιάστημα, οφείλουμε εμείς να γίνουμε περισσότερο κοινοτόμοι, περισσότερο εξωστρεφείς, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές. Και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε πιο άμεσα ξένες επενδύσεις, αλλά και να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα της εγχώριας αγοράς? Καταρχάς, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή κάποιους τομείς στους οποίους έχει κάποια συντηρητικά πλεονεκτήματα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι τομέας της ενέργειας. Εκεί πράγματι γίνονται αρκετές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Άλλος τομέας είναι ο τομέας του τουρισμού. Και εκεί βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, όπως και αντίστοιχα ο τομέας των ακινήτων. Άλλοι τομείς, ωστόσο, εξακολουθούν να υπολείπονται, όπως ο πρωτογενής τομέας ή και ο τομέας της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη έμφαση, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο πόρων, όσο κυρίως σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα όποια ζητήματα αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα και να βρεθούμε σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα με ορίζοντα το 2030. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που αποτελεί μια προτεραιότητα για τη χώρα μας την επόμενη δεκαετία, πιστεύετε ότι έχει προτεραιοποιηθεί με το σωστό τρόπο? Έχει προτεραιοποιηθεί, βρισκόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, εξακολουθούμε να υπολοιπόμεθα τόσο σε επίπεδο υποδομών, τεχνολογικών υποδομών, όσο και σε επίπεδο γνωσιακού κεφαλαίου. Εκεί θα πρέπει να δοθούν ακόμα μεγαλύτερες κατευθύνσεις, ακόμα ισχυρότερες πολιτικές, προκειμένου ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και πράγματι δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα, να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο.